Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση πραγματοποιούμε σήμερα αυτή την εκδήλωση, εκδήλωση στο στέκι πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με αφορμή ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας γεγονός. Την προσφορά από την κόρη του Μυρσίνη, των μουσικών οργάνων που συντρόφευσαν όλα τα χρόνια της ζωής του ε, το μεγάλο συνθέτη Μάνο Λοΐζο, που τον έκαναν πραγματικά να ριζώσει ανεξίτηλα στις καρδιές όλων μας. Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου θέλουμε να την ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την πολύ σημαντική για εμάς προσφορά. <Τι> Είναι, έτσι είναι το σωστό, μπράβο. Έτσι είναι η κληρονομιά. Είναι μεγάλη μας η τιμή και η χαρά να ακουστούν ξανά οι μελωδίες του Μάνου από το πιάνο που όπως μπορείτε να δείτε έχει ακόμα σημάδι από την κάφτρα του τσιγάρου του. Και είναι διπλή χαρά να ζωντανεύουν πάλι αυτά όταν νέοι και νέε, μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, μέσα από τη δραστηριότητα του στεκιού στους σημερινούς αγώνες, θα τραγουδάνε όσα εκείνος έγραψε. Από γενιά σε γενιά λοιπόν και το υποσχόμαστε αυτό θα μείνει άσβεστο το έργο του και η ΚΝΕ και το φεστιβάλ είχε και θα έχει πάντα ιδιαίτερη συμβολή σε αυτό. Είναι ιδιαίτερη λοιπόν η στιγμή να φελοξενούμε στο στέκι της δύο κιθάρες το λαούτο το πρώτο του βιολί, δηλαδή την κιθάρα που ήταν η προέκταση του χεριού του, στην οποία συνέθετε, δοκίμαζε μελωδίες, αλλά και με την οποία έπαιξε σε αυτές τις συγκλονιστικές συναυλίες στη σκηνή του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή που έχουν αφήσει ιστορία είτε για όλους εκείνους που τις έζησαν είτε για όλους εμάς που τα βλέπουμε έστω και σε ολιγόλεπτα βίντεο. Αλλά και το πρωτοβιολί του Μάνου έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας γιατί ήταν και η αρχή επαφής του με τη μουσική. Αυτά λοιπόν τα μουσικά όργανα που σήμεναν τόσα για εκείνον δεν θα μπορούσαν, εκτιμούμε, να βρίσκονται σε άλλο χώρο πιο ταιριαστό από το στέγη πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕ. Εδώ που η οργάνωσή μας τα τελευταία πέντε χρόνια και κάτι παραπάνω αναπτύσσει μια πλούσια πολιτιστική μορφωτική παρέμβαση. Ταυτόχρονα δεν θα μπορούσε να υπάρχει και πιο κατάλληλος τρόπος για να γιορταστούν αυτά τα πέντε χρόνια έστω και με αυτή τη λυτή εκδήλωση στις συνθήκες που διανύουμε τις δύσκολες λόγω των ζητημάτων υγείας και κορονοϊού. Αλλά αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια πραγματικά παίρνει όθηση με τέτοιες κινήσεις και λέμε ότι θα δουλέψουμε, θα βάλουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να συνεχίσει ο χώρος αυτός να είναι σημείο συνάντησης, καλλιτεχνικής δημιουργίας, έκφρασης που χρόνο με το χρόνο θα αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους νέους. Εδώ ούτως ή άλλως είναι ο χώρος που γίνονται οι πρόβες, προετοιμάζονται με μεράκι, με κόπο, με δημιουργικότητα, Όλες οι καλλιτεχνικές παραγωγές και τα αφιερώματα του φεστιβάλ της ΚΝΕ στη σκηνή του οποίου ο Μάνος πραγματικά κατέθεσε κομμάτι της ψυχής του. Είναι σαν να είναι μαζί μας όταν χιλιάδες νέοι και νέες κάθε χρόνο κατακλείζουν τα φεστιβάλ της ΚΝΕ και επί της ουσίας λέμε ανασταίνουν το όνειρό του. Είναι μια μαχητική δήλωση ότι τίποτα δεν πάει χαμένο από τους αγώνες για την πάλη, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης Τίποτα δεν πάει χαμένο όμω και από την καλλιτεχνική δημιουργία που συγκινείται από αυτού και που εμπνέει για συμμετοχή και δράση σε αυτό το σκοπό. Φίλε και φίλοι συντρόφησε και σύντροφοι, όταν πριν πέντε χρόνια εδώ, σε αυτόν τον ούτω ή άλλω όμορφο χώρο, που όμω με την εθελοντική δράση μελών τη ΚΝΕ του κόμματο ομόρφινε ακόμα περισσότερο, όταν πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του ΣΤΕΚΙΟΥ, θέσαμε έναν υψηλό στόχο να γεννηθεί στην καρδιά της Αθήνας μία κυψέλη δημιουργίας που θα έδινε ανάσα, ανάταση στους νέους της περιοχής. Εκτιμάμε ότι σε αυτό το στόχο, μέρα με τη μέρα, έγιναν πολύ σημαντικά βήματα για να πάρει σάρκα και οστά. Το ΣΤΕΚΙ έχει πια ένα σταθερό, ένα πολύμορφο πρόγραμμα πολιτιστικών, μορφωτικών, πολιτικών εκδηλώσεων που αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους και από αυτή την άποψη ο πύχης των προσδοκιών της απέτηση για νέα βήματα ψηλώνει. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι και το στέκι πλέον έχει τη δική του μικρή χρονικά, αλλά έχει τη δική του ιστορία. Και ταυτόχρονα ότι είναι η αρχή μιας νέας, ακόμα πιο σύνθετης και απαιτητική προσπάθειας, που όμως έχουμε όλα τα εφόδια για να τα καταφέρουμε. Για να γίνουμε ακόμα πιο ικανοί στην πολιτική-πολιτιστική παρέμβασή μας, στην ανάπτυξη πολύμορφης δραστηριότητας με συνέχεια, με κλιμάκωση, στην ανάδειξη του νέου προοδευτικού καλλιτεχνικού έργου. Επιδιώκουμε όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε να συμβάλλουν ώστε να ενισχύεται ένα δυνατό μορφωτικό ρεύμα πρώτα και κύρια στα μέλη και στους φίλους της ΚΝΕ, το εφόδιο για τη διαπαιδαγώγηση του νέου σήμερα, για την απόκτηση αντοχής στις δύσκολες περιόδους που διανύει ο λαός μας και η νεολαία, αλλά ταυτόχρονα που αυτό θα γίνει δύναμη συνολικά για ένα ρεύμα ευρύτερο στη νεολαία. Μας απασχολεί πώς θα γίνουμε καλύτεροι, ικανότεροι, να αξιοποιούμε και να ακονίζουμε τα καλλιτεχνικά και μορφωτικά μέσα παρέμβασής μας πώς θα δοκιμάσουμε και νέα μέσα, νέες μορφές που θα αξιοποιούν οι οργανώσεις της ΚΝΕ στην παρέμβασή τους και ιδιαίτερα με κορύφωση πάντα κάθε χρόνο τα φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή σε όλη τη χώρα. Να δημιουργήσουμε νέες ομάδες, να δουλέψουμε νέες εκδηλώσεις, παραγωγές, δίνοντας και την, τα εφόδια και την κατάλληλη υποδομή που χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος για να δημιουργήσει στη σημερινή ασφικτική κατάσταση της πρόσβασης ενός νέου στον πολιτισμό. Δίνοντας διέξοδο για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, κόντρα στην υποκουλτούρα και τη μαζική εκτόνωση, που είναι το βασικό προϊόν που πλασάρει το σύστημα στη νεολαία. Και τέτοιε αιστείε δεν, δεν υπάρχουν μόνο εδώ, έχουν δώσει το στίγμα του ήδη στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, στην Πάτρα παλιότερα, στην Καλαμάτα, στο Μενίδη, ενώ ετοιμάζονται και σε άλλε πόλει τη χώρα που είναι πάρα πολύ απαραίτητε. Για το Μάνο Λοίζο, φίλε και φίλοι, η δουλειά τη ΚΝΕ στον πολιτισμό και ιδίως το φεστιβάλ έπαιζε ρόλο στο στόχο μιας πολιτιστικής αναγέννησης αλλά και στην επαφή του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας με την ιστορία του ΚΚΕ. Όπως ανέφερε ο ίδιος, το φεστιβάλ βοηθάει να μάθουν οι νέοι την ιστορία του πιο βασανισμένου ελληνικού κόμματο και δίνει μοναδικέ ευκαιρίε στου προοδευτικού δημιουργού. Το συγκινούσε πολύ το πολύπληθές κοινό που συγκεντρώνονταν κάθε χρόνο που όπω δήλωνε ο ίδιο, πέρα από το πολιτικό και αγωνιστικό μήνυμα που έδινε το φεστιβάλ, το πολιτιστικό του στίγμα, ότι το φεστιβάλ συσφίγγει και στεριώνει τι σχέσει μεταξύ των ανθρώπων. Ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του, που είναι και σε ένα πόστερ που φτιάξανε οι σύντροφοι εδώ ε, στι 14 του Σεπτέμβρη του 1977, σε μια συνέντευξή του στο Ριζοσπάστη, ότι κάποιε μέρε του Σεπτέμβρη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ και είχε την απέτηση το φεστιβάλ μιας πρωτοπορίας να είναι συνώνυμο της πρώτης εκτέλεσης στη μουσική, της πρώτης εμφάνισης στη ζωγραφική, της πρώτης έκδοσης ενός βιβλίου. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καθοδηγεί και σήμερα τις προσπάθειες νέων δημιουργών κομμουνιστών μελών της ΚΝΕ. Συχνά, μάλιστα, οι εκδηλώσεις του Κεντρικού Φεστιβάλ συμπίπτουν με τη 17η Σεπτέμβρη, τη μέρα που ο Μάνος Λοΐζος έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1982 τη μέρα δηλαδή που ξεκινούσε το 8ο φεστιβάλ και, έκανε από τα μεγάφωνα, και έγινε γνωστή από τα μεγάφωνα η πικρή είδηση του θανάτου του που σκόρπισε πραγματικά θλίψη στους μυριάδες όπως λένε και τα δημοσιεύματα της εποχής επισκέπτες. Η ανακοίνωση τότε του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ ανέφερε «Μόλις πριν από λίγο μάθαμε για τον πρόωρο χαμό του γνωστού και αγαπητού μας συνθέτη Μάνου Λοΐζου. Ο Μάνος Λοΐζος στάθηκε πάντα στο πλευρό του λαϊκού κινήματος, τα τραγούδια του έχουν βαθιές ρίζες στη λαϊκή μας παράδοση και εκφράζουν τον καημό, την ελπίδα, την αγάπη, την αποφασιστικότητα του λαού μας για μια καλύτερη ζωή. Έτσι ακριβώς, σύντροφοι και φίλοι, είναι 38 σχεδόν χρόνια μετά. Από εδώ, από το στέκι, τα φεστιβάλ μας, τις καθημερινές μάχες, τις συγκεντρώσεις, τις απεργίες, ποτέ δεν έλειψαν και δεν θα λείψουν τα τραγούδια του. Δίνοντα θάρρο στην προσπάθεια νέων ανθρώπων να αγωνιστούν σε δύσκολε συνθήκε, να χτίσουν μια καλύτερη ζωή έξω από τα όρια τη σημερινή βαρβαρότητα, αλλά ταυτόχρονα δίνοντα και απαντήσει σε προβληματισμού που έχει σήμερα η νέα γενιά, και πάντα οι απαντήσει αυτέ είναι σε κατεύθυνση ριζοσπαστικοποίηση τη σκέψη και τη δράση. Αυτό δηλαδή που φοβούνται όπω ο διάολο στο Λιβάνι και φέρνουν για παράδειγμα, αυτή την περίοδο το νόμο έκτρωμα ενάντια στις διαδηλώσεις. Και για να απαντήσουμε με μερικούς στίχους, γιατί πολιτικά έχουμε απαντήσει πολλά και στις τελευταίες μέρες, ο δρόμος όμως έχει τη δική του ιστορία. Σε αυτόν τον δρόμο θα κρυθεί το δίκαιο, γιατί εκεί βρίσκεται η ελπίδα όταν οι πολλοί τους, του φόβου πάνε το νήμα και τη μιζέρια μιας ζωής, όπως πολύ εύστοχα έχει τραγουδήσει ο μουσικοσυνθέτης Μάνος Λοΐζος. Τα τραγούδια του είναι μία θάλασσα μελωδιών που σκορπούν γνήσια συγκίνηση σε όσους τα ακούνε μέσα σε όλα τα χρόνια. Σε όλο το έβρος της δημιουργίας του, από τις πιο λυρικές, τις πιο ευαίσθητες πτυχές, μέχρι και τα blues, τα rock στοιχεία και τους πιο λαϊκούς ήχους, από τον ανούρισμα και το σακολουθώ, μέχρι το γερονέγρο τζιμ, το μερτικό μου απ τη χαρά, μέσα σε όλα τα τραγούδια, ξετυλίγεται το ταλέντο, η ποιότητα, η φρεσκάδα η αίσθηση ελευθερίας, η αλήθεια, η ομορφιά του έργου του. Ο Μάνος Λοΐζος έχει αγγίξει κάθε πτυχή της ζωής μας. Είναι πάντα εδώ, μέσα από αυτές τις δεκάδες μελωδίες του, που συνεχίζουν να συγκινούν και θα συνεχίσουν να συγκινούν την νεολαία. Ορισμένες από αυτές θα ακούσουμε στο κλείσιμο της σημερινής μα εκδήλωσης από το συγκρότημα της ΚΝΕ με πολύ καλούς τραγουδιστές και μάλιστα υπό τους ήχους του ίδιου του του πιάνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση.